Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα τον Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες δουλειά στην ομάδα. Εκτός από την υπόθεση προπονητή, κάτι το οποίο θα εξετάσει είναι η υπόθεση του Σεντρίκ Μπαγκαμπού. Το μέλλον του Κονγκολέζου είναι άγνωστο και από τη στιγμή που έχει δεχθεί πρόταση 2,5 εκατομμυρίων από την Αλ Γκαράφα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό και υπάρχει αισιοδοξία. Με τη βοήθεια του Κορδόν στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε νέα για την περίπτωση του Κονγκολέζου Φορ, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τα Ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στον Ντόρον Λάιντνερ. Δανεικός στην Αύστρια Βιέννης ήταν ο Ντόρον Λάιντνερ από τον Ολυμπιακό, με τον νεαρό να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Ο ίδιος πάντως στάθηκε πάρα πολύ άτυχος στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του. Ο Λάιντνερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 29 λόγω τραυματισμού του στο γόνατο. Υπάρχει μεγάλη υποψία για ρήξη χιαστού, με τον Ισραηλινό να έρχεται στη χώρα μας για να χειρουργηθεί από τον κύριο Χρήστο Θεό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με story στο Instagram δείχνει τη στήριξή της στον Ισραηλινό παίχτη και του εύχεται να επιστρέψει στη δράση το συντομότερο δυνατόν. Δείτε το story.